Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασχητής μέσα στον κόσμο. Είναι υπερήλικας, πλησιάζει τα 100 έτη. Είναι χείρος από σύζυγο, έχει παιδιά και εγγόνια και η κατοικία του έχει γίνει ασκητήριο. Δίνει όλη του τη σύνταξη σε αναξιοπαθούντες ανθρώπους της περιοχής που μένει, σε σημείο που να μην του μένουν χρήματα ούτε για τα φάρμακά του, ενώ πολλοί είναι αυτοί που του πηγαίνουν διάφορα τρόφιμα χρήματα τα οποία διανέμει. Η ζωή του είναι καθαρή και η ψυχούλα του το ίδιο. Η προσευχή του δυνατή και αδιάλειπτη. Γι' αυτό ο Θεός του έδωσε διάφορα χαρίσματα που δεν διαφέρουν από τα χαρίσματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Προσεύχεται για όλους μας, για ζώντες και για κοιμημένους, μέρα και νύχτα. Κυριολεκτικά μέρα και νύχτα, με ελάχιστο ύπνο. Αυτό είναι ένα χάρισμα του Θεού που έχουν κερδίσει όσοι έχουν αφοσιωθεί σε Αυτόν, με όλη του τη διάνοια. Η προσευχή του είναι πολύ δυνατή και ο Κύριος την εισακούει. Αυτό μπορώ να σου το διαβεβαιώσω, καθώς έχω δει πολλά καλά στη ζωή μου από τότε που τον γνώρισα. Δεν τρώει τίποτα παρά μόνο ζει με θεία μετάληψη και αντίδωρο. Και αυτό είναι χάρισμα του Θεού. Σε ερώτησή μου, πώς γίνεται να μην τρώτε παρά μόνο αντίδωρο και θεία κοινωνία, μου απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα: η προσευχή θρέφει τον άνθρωπο. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η προσευχή θρέφει. Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή κανείς μπορεί να μην τρώει για να κοιμάται ελάχιστα, είναι απίστευτα δύσκολο να τα πιστέψει ο σύγχρονος άνθρωπος. Στο βιβλίο Λόγοι Αγίου Παϊσίου, τόμος 6 περί προσευχής, ο Άγιος Παϊσίος αναφέρει ότι πράγματι αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που το σώμα τους είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δέχεται συνεχώς επισκέψεις Αγίων, το σπίτι του είναι ιδιαίτερα ευλογημένο. Από την άλλη, δέχεται και επιθέσεις δαιμόνων, πειρασμούς τους ονομάζει. Κάποιες φορές οι επιθέσεις είναι αφόρητες, τον κάνουν να υποφέρει και περιλαμβάνουν και σωματική βία. Τις νύχτες κατά την προσευχή δέχεται θεία έμπνευση και γράφει υπέροχα κείμενα. Τα κείμενα, όπως λέει, δεν είναι δικά του, αλλά τα γράφει έμπλεος από θείο φωτισμό. Πήρε την έγκρισή του να δημοσιεύσω όσα κείμενα βρήκα στο σπίτι ασκητήριό του. Δεν είναι πολλά γιατί γράφει συμβουλευτικά σε πρόσωπα που έχει υπό την πνευματική του προστασία και όχι για να τα δημοσιεύει. Αυτά λοιπόν που θα κατεβάσετε από το link στην περιγραφή του βίντεο δεν είναι παρά μία σταγόνα στον ωκεανό. Δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και που αυτός ο άνθρωπος ασχολείται προσωπικά με εμένα και την οικογένειά μου και προσεύχεται για μας όπως και για πολλούς άλλους. Έχω δει πολλά καλά στην οικογενειακή μου ζωή χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δοξάζω τον Θεό που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ιωαννίκιο, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, 6 Δεκεμβρίου 2017. Και αυτός ήταν υπερήλικας, άνω των 90, με τεράστια παρησία προς τον Θεό. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που γνώρισα το περιβάλλον του Γέροντα Ιωαννίκιου και που μίλησε με ανθρώπους που έχουν βιώσει θαύματα, θεραπείες κλπ. Για τον Γέροντα Ιωαννίκιο μπορείτε να διαβάσετε την ιστοσελίδα όσεοχατζιανανία.gr, διότι τα θαύματα που έκανε τα έκανε προσευχόμενος στον Όσεο Χατζιανανία. Μιλάμε για εκατοντάδες θαύματα με όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση και συχνά φωτογραφία. Θα τα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα. Κάποια θαύματα δημοσίευσα σε δύο παλαιότερά μου βίντεο. Δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω και να συναναστραφώ δικούς του ανθρώπους. Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξαση.